Το κάνουμε τώρα. Συνεχίζουμε. Πώς θα συνεχίσετε? Συνεχίζουμε με ένα ΣΥΡΙΖΑ ενωμένο και κορμό μιας κυβέρνησης η οποία πρέπει να ακολουθήσει και θα ακολουθήσει μια προοδευτική πορεία για να βγει η χώρα από την κρίση. Αυτή είναι η κατεύθυνσή μας, αυτή θα ακολουθήσουμε. Πώς ενωμένο κύριε Ραφαζάνη, με το 1/3 του κόμματος απέναντι, πώς μπορεί να χωρεθεί η κυβέρνηση? Δεν είναι κανένας απέναντι από την κυβέρνηση. Μα καταψηφίσει την κυβέρνηση, την κυβέρνηση, όπως σας είπα, τη στηρίζουμε. Τη στηρίζουμε πολύ δυνατά, πολύ δυνατά. Στηρίζουμε την κυβέρνηση πολύ δυνατά. Στηρίζουμε την κυβέρνηση ολόθερμα. Στηρίζουμε την κυβέρνηση για να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας. Αν σας ζητηθεί παρέτηση, κύριε Λαβαζάνη, μια στιγμή, μη φωνάζετε. Εντάξει, όλα θα τα πω. Λοιπόν, το θέμα της κυβέρνησης είναι αρμοδιότητα του Πρωθυπουργού. Ο Πρωθυπουργός καθορίζει το κυβερνητικό σχήμα. Οποιοδήποτε στιγμή μου ζητήσει την παρέτησή μου, είμαι στη διάθεσή του. Αυτό είναι σαφές. Και είναι δικαίωμα του Πρωθυπουργού, τον οποίον σέβομαι και εκτιμώ. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι Πρωθυπουργός της χώρας με τη θέληση του ελληνικού λαού. Τον στηρίζουμε όλοι, στηρίζουμε την κυβέρνηση, στηρίζουμε εμείς τουλάχιστον και αυτοί που είπαμε όχι, την προσπάθεια να βγούμε από την κρίση και να βγούμε με την Ελλάδα ψηλά, με την Ελλάδα κοινωνικά δίκαιη, με τον ελληνικό λαό σε μια καλύτερη κατάσταση και καλύτερες προοπτικές. Αν δεν στηρίζατε την κυβέρνηση, ναι. Ψηφίζατε? Στηρίζουμε την κυβέρνηση, αλλά διαφωνούμε με το μνημόνιο, διαφωνούμε με τα μνημόνια, διαφωνούμε με μέτρα, διαφωνούμε με μέτρα λιτότητας. Είναι σαφές. Σαφές. Στηρίζουμε απολύτως. Είμαστε βουλευτές της κυβέρνησης αυτής, τη στηρίζουμε ολόθερμα, είμαστε η καρδιά και η ψυχή του ΣΥΡΙΖΑ, τον στηρίζουμε το ΣΥΡΙΖΑ, στηρίζουμε τον ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση, στηρίζουμε τον Πρωθυπουργό. Ψηφίζουμε τον Πρωθυπουργό. Στηρίζουμε τον Πρωθυπουργό. Δεν στηρίζουμε το μνημόνιο. Κύριε Υπουργέ, αν ήσασταν στη θέση του κυρίου Τσίπρα, τι θα κάνατε εσείς? Και είχατε ένα Λαφαζάνη απέναντι. Θα συνέχιζα να κυβερνάω και θα προσπαθούσα όσο είναι δυνατόν να ασκήσω μία πολιτική συμβατή με τις προγραμματικές μας δεσμεύσεις. Θέλετε εκλογές, κύριε Λαφαζάνη? Θέλετε εκλογές? Όχι, δεν θέλουμε εκλογές. Έχουμε κυβέρνηση εκλεγμένη, παιδιά. Και δυνατή κυβέρνηση, η οποία στηρίζεται από όλους μας. Το είπαμε 100 φορές. Πώς να σας το πω άλλο? Δεν γίνεται. Το είπαμε.